Καλησπέρα, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνω ένα unboxing το οποίο πραγματικά είναι μια ευκαιρία που βρήκα στο Insomnia και είπα να χτυπήσω. Βρήκα ένα παιδί που έδινε κουτί με τροφοδοτικό μαζί, 13 ευρώ το ένα. Οπότε βρήκαμε από πάς, θάψουμε κανένα δύο, πήρα δύο κουτιά, 13 ευρώ το καθένα. Πλαστικό με ένα από ό,τι είδα. Και έχει μέσα και τροφοδοτικό, όπως είπε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Από ό,τι βλέπω, τα κουτιά είναι ταλαιπωρημένα, είναι αρκετά παλιά. Το όνομα μάλιστα είναι και λίγο λερωμένο, αλλά δεν μας ταιχνευτώ. Με 13 ευρώ δεν παίρνει τίποτα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε το κουτί μας, το οποίο προφανώς έχει δύο θύρες για 5 ίντσων θύρες. Μπροστά και τα κουτάκια, τα κουμπάκια δεν έχει κάτι. Βλέπουμε εδώ και έχει το σήμα της Energy στα παλιά κουτιά. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Αυτό πραγματικά δεν έχω ιδέα τι ανοίγω αυτή τη στιγμή. Είδα κάποιες φωτογραφίες, αλλά να δούμε. Πάντως, αν είναι αυτό που φαντάζομαι ότι είναι, με 13 ευρώ είναι καλή προσφορά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτάκι. Λοιπόν, να βάλουμε το μαχαίρι στο πλάι. Αυτό δεν μου αρέσει όταν κάνω unboxing. Τα κουτιά είναι λίγο πιο καλαμίδικα να μην τα φελιζόλαγα. Όπα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο μέσα? Όχι. Παιδιά, το κουτί είναι μεταλλικό. Δεν είναι καν πλαστικό. Είναι για HTPC. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι ναι. Λοιπόν, για τα 10 ευρώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορούσα να πάρω μεταλλικό κουτί. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η προσφορά που πήρα. 13 ευρώ μαζί με το τροφοδοτικό του. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τα κλασικά. Κουμπί για reset. Καλή απόκριση. On off. Εδώ πέρα προφανώς θα είναι μάλλον σαν λεντάκι, σαν οθόνη μοιάζει, αλλά θα ήθελα να δω πώς είναι ακριβώς. Έκανα λάθος, αντί για πεντάριδες είναι 3 ίντσων, άρα νομίζω για mini disc δεν πρέπει να βάλετε ποτέ εδώ πέρα DVD player. Εκτός και να βγάλουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, επίσης, όπα, τεχνολογία. Βλέπουμε στο μπροστά κομμάτι, έχουμε το εξής, δύο θύρες USB, έχουμε υποδοχή να βάλουμε, να το σπάσουμε για να βάλουμε κομμάτι για ακουστικά και άλλες δύο θύρες φραγμένες USB, οπότε αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μάλλον σπάμε αυτά τα πλαστικάκια και βάζουμε κάποια κάρτα ή κάποιο πρόσθετο από το πλάι. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, το δούμε ανοίγοντας το. Πολύ καλή κατασκευή. Αυτό είναι πλαστικό, το γύρω γύρω είναι μεταλλικό. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο ευαίσθητο, αλλά είναι πολύ στυλιστικό, πολύ όμορφο. Λοιπόν, ouch, αυτό το πέσει. Από κάτω είναι ακριβώς το ίδιο, οπότε μάλλον θα λερωθεί. Λοιπόν, από το πλάι έχουμε ένα φανάκι. Αυτά εδώ πρέπει να είναι για 8 ανεμιστήρα. Αυτές εδώ, έχει και τις βίδες μέσα. Μπορώ να φανταστώ ότι πρέπει να είναι οι βίδες. Λοιπόν, φανάκι από το πλάι, πολύ καλό πρόσθετο. Για τόσο φθηνό PC δεν νομίζω ότι θα περίμενε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, από το πλάι έχουμε τους vendors εδώ, τα οποία μάλλον κόβονται αυτά τα πραγματάκια. Εκτός και μάλλον δεν κόβονται. Λοιπόν, τι γίνεται. Εδώ πέρα παίρνουν εξάλληλες ανεμιστήρες, νομίζω, 6 ιντσών. Είναι λίγο πιο μικρό από το πλαϊνό. Και είναι για να πετάνε τον αέρα από το πλάι, δηλαδή είναι αρκετά φραγμένο, δεν είναι εντελώς τρίπιο. Λοιπόν, πίσω βλέπουμε τρεις θύρες για να βάλουμε κάρτες γραφικών. Τροφοδοτικό, θέλω να δω τι τροφοδοτικό είναι μέσα. Νομίζω ότι δεν θα είναι και τόσο τρομερής ποιότητας. Λοιπόν, και από πίσω έχουμε ένα backplate το οποίο φεύγει. Πάμε να δούμε να τα ανοίξουμε. Προφανώς και θέλουμε κατσαβίδι γιατί είναι σφραγισμένο. Λοιπόν,
Για να δούμε το πλάι. Μάλλον έβαλα τον μπροστά. Λοιπόν. Ouch. Είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, και έχω άνοι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, για να βάλουμε τον ανεμιστήρα. Έχει και φίλτρο μέσα. Wow. Καλά αυτό. Εκεί περίμενα καν. Λαμαρίνα είναι, δεν είναι αλουμίνιο. Λοιπόν, έχει και φίλτρο για τον αέρα. Οπότε αυτό παίρνει ακριβώς πάνω από, από τον ανεμιστήρα της ψύκτρας. Λοιπόν, πάμε στα σωδικά του. Στα σωδικά του μέσα βλέπουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, να δούμε τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα πόδια του. Από ό,τι βλέπω, το βάζουμε από το πλάι και στέκεται, ώστε να μην λερώνεται, να μην σκονίζεται. Αλλά αν θέλετε, επειδή μάλλον πρόκειται για HTPC, μπορεί να μπει και από το πλάι. Λοιπόν, να δούμε τώρα εδώ. Από ό,τι βλέπουμε, εδώ πέρα έχουμε μια θήκη για να βάλουμε DVD player. Οπότε η πάνω θύρα αυτή εδώ φεύγει το πλαστικό και μπαίνει το DVD player. Λοιπόν, έχουμε τις συνδέσεις για τα on-off, τα λεντάκια power on, reset κλπ. Τα κουμπάκια που μπαίνουν πάνω στη μητρική μας. Έχουμε αυτό εδώ που είναι, έχει μικροφωνάκι ώστε να κάνει ήχο. Επίσης, αν τα δείτε μέσα, αν μπορούμε να εστιάσουμε λίγο. Έχει θήκη για μπροστά ανεμιστήρα. Wow, δεν το περίμενα καν αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορούμε να βιδώσουμε ανεμιστήρα μπροστά. Υπέροχο. Για να δούμε, έχει τις ζυμίδες του μέσα. Και να δούμε λίγο το τροφοδοτικό πόσο είναι. Χαρτιά, όλος περίεργος. Περίεργος, ναι. Δεν έχει. Το τροφοδοτικό, λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε λίγο πιο κοντά. Βλέπουμε πρώτα 250 W είναι, το λέει εδώ πέρα. Αυτό που προσέχουμε πάντα σε ένα τροφοδοτικό είναι να δούμε στα 12 volt, αν μπορείτε να δείτε στα 12 volt, πόσα watt λέει. Εδώ πέρα, επειδή μάλλον είναι πολύ φθηνό το τροφοδοτικό, λέει ampere από κάτω. Πραγματικά το τροφοδοτικό είναι της πλάκας, οπότε άμα βρείτε ένα μικρό και το τοποθετήσετε τρομερό, και μάλλον θα βρω εγώ ένα μικρό να το τοποθετήσω να δω πώς δουλεύει. Το συγκεκριμένο είναι 250 watt. Οπότε πήραμε ένα τροφοδοτικό 250 watt, βέβαια δεν έχει χαρτιά, δεν ξέρω τι είναι, τι δεν είναι και δεν το ξεβιδώνω τώρα για να το δω. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς και μάλιστα να ξεβιδώσω και αυτά εδώ να δούμε τι γίνεται το πλαστιχάκι. Λοιπόν, έχει τα connectors για την μητρική, για ανεμιστήρες και καλώδιο πίσω για το ρεύμα. Λοιπόν, με 10 ευρώ πήραμε ένα κουτί το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι αρκετά στιβαρό, δηλαδή έχω δώσει και θα σας δείξω κάποια στιγμή ένα κουτί 20 ευρώ είχα πάρει, το οποίο είναι πολύ πιο μεγάλο βέβαια, αλλά δεν έχει καμιά σχέση από άποψη πρακτικότητας, είναι πολύ χάλια. Αυτό είναι τρομερά στιβαρό και κατά λάθος έβγαλα και το μπροστά πλαστικό. Ξαναβάλω. Λοιπόν, το οποίο κουτί, όπως βλέπουμε, έχει 1, 2, 3, 4 θήκες για ανεμιστήρες. 4 θήκες για ανεμιστήρες, μικρούς, αλλά πιστέψτε με, αν έχετε δοκιμάσει, όσοι όπως εσείς έχετε δοκιμάσει εξάριδες ανεμιστήρες για υπολογιστή, θα καταλάβετε πόσο δυνατή είναι και τι αέρα τραβάνε αυτά τα μικρά θηρία. Λοιπόν, έχει χωάνι για να μπορέσουμε. Να βάλω λίγο το μαχαίρι στην άκρη. Έχει χωάνι για να μπορέσουμε να το βάλουμε πάνω από την ψύκτρα του υπολογιστή, ώστε να μην πηγαίνει σκόνες από δεξιά-αριστερά, ώστε να τραβάει αέρα απευθείας από το εξωτερικό και να φιλτράρεται κιόλας. Αυτό που μου αρέσει πάντα στα προϊόντα είναι να σας δείχνω και τον ήχο που κάνουν, γιατί φαίνεται πόσο στιβαρό είναι. Αρκετά στιβαρό για ένα κομμάτι μέταλλο, πολύ στιβαρό κουτί, δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να στηρίξει οθόνη αν το βάλετε σαν στο πλάι και να κάτσει ο υπολογιστής, η οθόνη μάλλον από πάνω. Λοιπόν, ευρύχωρο. Παίρνει μέσα μητρικές micro ATX και mini ATX, αλλά έτσι όπως το βλέπω μπορεί να πάρει και μεγάλη, γιατί έχει χώρο, έχει χώρο. Δηλαδή νομίζω θα κάνω μια δοκιμή, αλλά από το σχήμα φαίνεται ότι μπορεί να πάρει και άλλου είδους μητρικές. Λοιπόν, αυτό που βλέπω εδώ επίσης είναι το εξής. Έχουμε εδώ πάνω μια θήκη για σκληρό, προφανώς ένα σκληρός. Εφόσον χτίζουμε ένα
HTPC, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Και υποθέτω ότι αυτά εδώ θα είναι φωτάκια τα οποία θα ανάβουν με το που το βάλουμε στην πρίζα και θα ανάψει ο υπολογιστής μας από την προσωπική οθόνη. Οπότε, μια αγορά η οποία πιστεύω ότι έκανα καλά που την έκανα με 13 ευρώ. 13 ευρώ το κουτί. Λοιπόν, για να φτιάξω ένα project για ένα mini HTPC. Παλιό αρκετά, γιατί θέλω να δοκιμάσω το τροφοδοτικό αν θα δουλέψει το μικρό. Αν αξίζει τελικά, και δεν νομίζω. Λοιπόν, αλλά δεν με ενδιαφέρει το τροφοδοτικό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το κουτί αυτό καθεαυτό. Λοιπόν, πολύ όμορφο κουτάκι, πολύ μικρό, πολύ πρακτικό. Ήμουν ο Κώστας, check technology, σας το βάλω κιόλας να το δείτε πώς στέκεται. Να το ξανακλείσω στην θέση του. Λοιπόν, μπαίνει στις βάσεις του ώστε να μην βγάλει σκόνη. Οπότε αν θέλετε να το τοποποιήσετε, το μπαίνει κάπως έτσι. Το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ φθηνό. Για όσους θέλετε να πειραματιστείτε, να δοκιμάσετε, ψάξτε στο Insomnia, έχει πάρα πολλές προσφορές, παιδιά που δίνουν πράγματα πολύ φθηνά. Έχω κάνει πολλές αγορές και μια, αυτή είναι μια από τις καλύτερες, θα έλεγα, που έχω κάνει. Αυτό εδώ είναι το HTPC μας. Το κουτί για το HTPC αρκετά. Είναι no name. Φυσικά και είναι no name. Αλλά... ναι. Νομίζω αξίζει. Και αξίζει με το παραπάνω. Αν και μοιάζει με UPS έτσι όπως το βλέπω μακριά. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και θα σας δείξω τι θα κάνω στο μέλλον με αυτό το κουτί. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.